σε πάρα πάρα πολλές περιπτώσεις ξέρεις ποιο είναι το σωστό. Ξέρεις ποια είναι η σωστή απόφαση. Ξέρεις ποια είναι η σοφή απόφαση, για να το πω καλύτερα. Δηλαδή, η φωνή του σοφού εαυτού ακούγεται. Τώρα, το αν δεν την επιλέγεις είναι άλλο θέμα. Είναι σίγουρο ότι όλοι μας έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή σε εκείνη την κατάσταση, ας το πω και δίλημα, όπου έπρεπε να επιλέξουμε και ξέροντας τι είναι σωστό, επιλέξαμε το λάθος. Έτυχε κάποια στιγμή και έκανα την επιλογή, ενώ έβλεπα μπροστά μου το πρόβλημα να μπω σε ένα αυτοκίνητο όπου ο οδηγό του δεν ήταν σε νυφάλια κατάσταση. Mm. Και αυτό Και με σημαίνει? κράτησε 6 μήνε στο νοσοκομείο. Ξάπλα, να το πω καλύτερα. Γιατί είχαμε ένα τύχημα. Η σοφή φωνή υπήρξε. Έκανα όμω τη λάθο επιλογή. Σήμερα, λοιπόν, θέλουμε να αναφερθούμε στο πώ η γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω εργαλείο. Σωστά. Για. Τη βελτίωση των συνθηκών, την καλλιέργεια τη ωφέλιμη νοοτροπία που αναφέρεται και το βιβλίο σου. Το καλύτερο εργαλείο είναι η παύση. Να ιδωθεί τη συνήθεια τη παύση. Να κάνει μια παύση η οποία θα είναι, ξέρω 10 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα. Αρκεί αυτό το μικρό χρονικό ναι, διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Μέσα σε αυτό το διάστημα, όμω να καθίσει να κοιτά, ε, ξέρω χωρί ε, σκουπό, θέλει ένα ερώτημα. Έχω ακούσει καλά ή είναι αλήθεια αυτό είτε το ακούς στο μυαλό σου, είτε το ακούς έξω από το μυαλό σου. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των The Speakers. Είμαι ο Αποστόλη Κουμαρίνο και κάθε Τετάρτη από τι 5 ώρα το πρωί μπορείτε να ακούτε και να βρίσκετε ένα νέο podcast διαθέσιμο σε Spotify, Apple και Google Podcasts. Και Όπω κάνουμε πάντα, μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα. Για να προλογίσω τον σημερινό μα καλεσμένο, έχουμε επιλέξει ένα κείμενο από το βιβλίο 12 Κανόνε για τη Ζωή του Jordan B. Peterson. Η New York Times λέει: Ο πιο επιδραστικό ψυχολόγο του δυτικού κόσμου τη εποχή μα. Γιατί να μένει ασαφή, όταν η ασάφεια κάνει τη ζωή στάσιμη και θα μπει. Αν δεν γνωρίζει ποιο είσαι, μπορεί να κρυφτεί μέσα στην αμφιβολία. Ίσως και να μην είσαι κακός, ανεύθυνος και ανάξιος. Ποιο ξέρει. Εσύ πάντως δεν ξέρεις. Ειδικά αν αρνείσαι να το σκεφτείς όλο αυτό και έχεις κάθε λόγο να μην το σκεφτείς. Αλλά το να μην σκέφτεσαι κάτι το οποίο δεν θέλεις να γνωρίζεις δεν θα κάνει αυτό το κάτι να εξαφανιστεί. Απλώ ανταλλάσσει τη συγκεκριμένη ειδική, στοχευμένη γνώση του πιθανός πεπερασμένου καταλόγου των πραγματικών σφαλμάτων και ελαττωμάτων σου με έναν πολύ μεγαλύτερο κατάλογο απροσδιορίστων πιθανών ανεπαρκειών και αδυναμιών. Γιατί, αν αρνείσαι να διερευνήσει κάτι, όταν η γνώση της πραγματικότητα επιτρέπει την κατάκτηση τη πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν και με αυτά θέλω να Καλώς ορίσω τον σύμβουλο προσωπικής ανάπτυξης με ειδίκευση στο Mindset Coaching και διεθνώς αναγνωρισμένο δάσκαλο mindfulness διαλογισμού αλλά και yoga Κωνσταντίνο Χαραντινιώτη. Κωνσταντίνο welcome, καλώς ήρθες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι εδώ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε επιλέξει να μιλήσουμε για ένα πολύ όμορφο θέμα που ταιριάζει και με τη δική μας θεματολογία αλλά και με την δική σου εξειδίκευση, να το πούμε κάπως έτσι Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για τη γλώσσα της σοφίας και της δημιουργικής αλλαγής. Ένα κομμάτι της δικής σου εξειδίκευσης. Από πού να ξεκινήσουμε. Πριν όμως ξεκινήσουμε θες να μας πεις τη δική σου πορεία. Πώς βρέθηκες σε αυτό το μονοπάτι της εξέλιξης και της αυτοβελτίωσης. Και να μας πεις και για το βιβλίο σου μετά. Ναι, η δική μου ιστορία είναι... Μια ιστορία που έχει ξεκινήσει διαφορετικά από ό,τι ακούω συνήθω, γιατί έγινε σε πολλέ περιπτώσει, όχι σε όλε, έγινε κάποιο συμβάν και βρέθηκαν στον δρόμο, τον ψαχτούν με την εξέλιξη, με την αυτοβελτίωση ή με γνώσει οι οποίε είναι ενδιαφέροντο πνευματικού. Και όταν λέω πνευματικού ενδιαφέροντος εννοώ με το πώς ψάχνεσαι με το κομμάτι νου, σκέψη κτλ. Και το Λέω αυτό για να κάνω τη διάκριση, διότι πολλέ φορέ αυτό που λέμε πνευματικό έχει να κάνει με πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν, όπω είπαμε πριν, για τη γιονγκα, πράγματα που είναι κάπω λίγο πιο. κάπω διαφορετικά σχέση με τον κόσμο που ζούμε στην καθημερινότητά μα. Σωστά. Mm, δηλαδή οι άνθρωποι συνήθω κάνουν αυτό που λέμε retreat, κάνουν μια υποχώρηση από τα εγκόσμια για μια μικρή περίοδο και απομονώνονται γιατί είναι το πνεύμα. Οπότε όταν λέω πνευματικό δεν εννοώ αυτό ακριβώ. Το έχω κάνει και αυτό. Αλλά η επιλογή μου είναι να λειτουργώ μέσα στον κόσμο. Γεννώντα πίσω λοιπόν στο πώ ξεκίνησα, είναι η στιγμή η οποία άρχισα να διαβάζω πράγματα μου, τα οποία μου φαινόντουσαν ιδιαίτερα, μου φαινόντουσαν περίεργα στα 15-16 χρόνια μου. Και αυτό είναι που με έφερε τελικά εδώ και όχι κάτι που συνάντησε στη ζωή μου και με οδήγησε προς τον πνευματικό okay. δρόμο. άρχισα λοιπόν να διαβάζω για το τι είναι η γιόγκα, τι είναι ο διαλογισμός, διάφορα κείμενα φιλοσόφων και η περίεργειά μου αυξήθηκε διότι άρχισα να έχω αυτή την ερώτηση μου στο κεφάλι μου περιγράφουν κάποια πράγματα τα οποία παρουσιάζουν τον κόσμο σαν κάτι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι εμφανίζεται μπροστά στα μάτια μου και λέω δεν μπορεί να είναι λοιπόν μόνο αυτό το οποίο βλέπω. Και μου έδωσε και αυτό το έναυσμα και η άσκησή μου στο διαλογισμό. Πέρασαν τα χρόνια, βρέθηκα σε πλαίσια τα οποία αυτή η μελέτη και η σπουδή ήταν πιο συγκεκριμένη, πιο μεθοδευμένη. Αυτό έχει να κάνει και με το ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά έχει να κάνει επίσης και με το πρακτικό επίπεδο το οποίο έχω ζήσει για καιρό συνολικά στην Ινδία, στην Ταϊλάνδη και... Οκ, okay, ενδιαφέρον αυτό. Ναι, στη Βυρμανία, έχω μείνει σε μοναστήρι βουδιστικό και έχω μείνει και στην Αμερική και έχω σπουδάσει πράγματα που έχουν να κάνουν με το πώς σκέφτεται ο άνθρωπος. Οπότε όλα αυτά με φέρανε σήμερα εδώ, μέσα από τα 40 κύματα. Yeah, είχα δηλαδή τα... τα, τα... Ναι, ναι, τα έχω δουλέψει και σε πρακτικό επίπεδο. Οπότε ενολίγεις γιατί θα μιλάμε συνέχεια για αυτά που έχω περάσει και έχω κάνει εν ολίγης αυτό ήταν που με έφερε εμένα η, η περιέργειά μου και συγχρόνως η περιέργειά μου με οδήγησε μέσα στη σπουδή όλων αυτών των δεξιοτήτων, γιατί είναι δεξιότητε, οι οποίε μπορούμε όλοι να τι κατακτήσουμε, αν ασχοληθούμε, αυτών των δεξιοτήτων και είναι αυτό που μοιράζομαι τελικά με τον κόσμο. Και έχω καταλάβει εν κατακλείδη, για να το συνδέσω με αυτό το οποίο είπε για το βιβλίο μου, γιατί έχει τον τίτλο Νοοτροπία, ότι οποιαδήποτε ότι εμπειρία έχουμε στη ζωή μα, θετική ή αρνητική. Και το θετική αρνητική, να κάνω μια διευκρίνηση εδώ, δεν λέω ότι είναι μη επικοδομητικό το να έχει μια αρνητική εμπειρία. Έτσι, οποιαδήποτε εμπειρία θετική ή αρνητική ουσιαστικά εμφανίζεται μπροστά μα λόγω του τρόπου που κάνουμε ερμηνεία για τον κόσμο μα. Άρα του τρόπου του νου, τη νοοτροπία μα. Γι' αυτό και αν αλλάξει η νοοτροπία, αλλάζει και ο κόσμο σου μπροστά σου με κάποιο τρόπο. Οπότε, θέλοντα να βοηθήσω του ανθρώπου σε πρακτικό επίπεδο, γιατί το βιβλίο στην αρχή ξεκίνησα να το γράφω αφηγηματικά, δίνοντα πολύ ωραίε ιδέε, αλλά δεν ήθελα να μείνει στι ωραίε ιδέε. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Ήθελα να είναι κάτι το οποίο άλλο θα δυσκολευτεί να το αφήσει στην άκρη, γιατί θα του δίνει ένα cue, οδηγίε, μέρα-μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα, και να το έχει δίπλα σε ένα εγχειρίδιο. Γι' αυτό και γράφει από κάτω εγχειρίδιο ευημερία, για να ζει καλύτερα τη μέρα σου. Ένα εγχειρίδιο για το πώ μπορεί να αλλάξει την οτροπία σου προ μια κατεύθυνση πιο επικοδομητική, ούτω ώστε να φέρει καλέ αλλαγέ στη ζωή σου. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να αναφερθούμε στο πώς η γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο. Σωστά. Για τη βελτίωση των συνθήκων, την καλλιέργεια της ωφέλιμης νοτροπίας που αναφέρεται και το βιβλίο σου. Οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι και μιας και η γλώσσα αν θες, που υπάγεται μέσα στην επικοινωνία αποτελεί και ένα δικό μας εργαλείο ως The Speakers. Αν υπομονώ, να σε ακούσω οπότε πάμε να το ξεκινήσουμε. Mm -hmm. <coughs> Θέλω να ξεκινήσω από κάτι που υπήρξε μέσα στην παράγραφο ναι. την οποία διάβασε. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και είναι το σημείο που λέει, θα το πω με δικά μου λόγια, ότι ακόμα και αν κάνει ότι δεν το σκέφτεσαι, επειδή θε να το αγνοήσει, γιατί μπορεί να σε πονάει ή να σε δυσκολεύει, ε, αυτό υπάρχει. Και σε πληροφορεί από κάτω, ό,τι και να κάνει. Οπότε καλύτερα δούλεψε το, με λίγα λόγια, λέει mm -hmm. ο Πίτερσον. Και ξεκινώντα από εκεί, θέλω να πω το εξή, ότι και να το συνδέσω με το κομμάτι αποφάσει, γιατί στη ζωή μα το που βρισκόμαστε την κάθε στιγμή έχει να κάνει με τι αποφάσει οποίες έχουμε πάρει. Και ναι, συζητώντας, συμφωνώ, συμφωνώ. Συζητώντα πριν ξεκινήσουμε για το ποια είναι η πορεία σου, τι έχω κάνει εγώ, για το κομμάτι οικογένεια κτλ. Το γεγονό, α πούμε, α μιλήσω για μένα, το γεγονό ότι κάνω αυτό που κάνω, το ότι έχω οικογένεια, είναι επειδή κάποια στιγμή πήρα μία απόφαση. Πήρα την απόφαση να κάνω οικογένεια, πήρα την απόφαση να σπουδάσω αυτό, πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με αυτό, άρα είναι αποφάσει. Τώρα, συμφωνούμε ότι οι άνθρωποι παίρνουμε αποφάσεις, κάνουμε επιλογές σε διαφορετικές στιγμές της ζωής μας, οι οποίες δεν είναι κατάλληλε αποφάσεις, έως οι λάθος αποφάσεις για εμάς. Και έχω να πω το εξή ότι κάθε φορά που παίρνει μία απόφαση, τη στιγμή που παίρνει την απόφαση, και είναι, α πούμε, η απόφαση η οποία σε πάει σε μία λάθο κατεύθυνση, σε λάθο πλευρά, ή σε παροπλίζει με έναν τρόπο, την ίδια στιγμή, σε πάρα, πάρα πολλέ περιπτώσει, ξέρει ποιο είναι το σωστό. Ξέρει ποια είναι η σωστή απόφαση. Ξέρει ποια είναι η σοφή απόφαση, για να το πω καλύτερα. Δηλαδή, η φωνή του σοφού εαυτού ακούγεται. Τώρα, το αν δεν την επιλέγει είναι άλλο θέμα. Αλλά η σοφή φωνή ακούγεται. Λέω φωνή και εννοώ αυτό που ανέφερε και εσύ η γλώσσα. Η γλώσσα που μιλάω και με τη γλώσσα που μιλάω παρουσιάζομαι κάπω και αυτό είναι η ερμηνεία ουσιαστικά που κάνει για τον κόσμο. Αυτή λοιπόν η φωνή ακούγεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Το πρόβλημα ίσως είναι κάποιες φορές τώρα που το ανακαλώ ότι μπορεί να μην ακούγεται αρκετά φο... δυνατά και δεν την ακούς τη φωνή. Αλλά ότι ακούγεται, ακούγεται. Και βέβαια, αν υπάρχει υπόνοια ότι δεν ακούγεται αρκετά δυνατά, είναι θέμα επίγνωσης. Να σταθείς, να πάρεις το χρόνο, να κάνεις την πάυση και να την ακούσεις αυτή τη σοφή φωνή που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά το ερώτημα μένει ότι από τη στιγμή που ξέρουμε ότι υπάρχει και η σοφή επιλογή, ακούγεται η σοφή φωνή, για ποιο λόγο επιλέγω το αντίθετο. Είναι σίγουρο ότι όλοι μας έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή σε εκείνη την κατάσταση, ας το πω και δίλημα, όπου έπρεπε να επιλέξουμε και ξέροντας τι είναι σωστό, επιλέξαμε το λάθος. Εγώ έχω μια ιστορία τέτοια, έχω κάνει στο TEDx μια ομιλία πάνω ε, επάνω σε αυτό ακριβώς το κομμάτι και το λέω ότι η φωνή της σοφή είναι η φωνή της καθαρή συνείδησης ίσως, να το πω έτσι. Έτυχε κάποια στιγμή και έκανα την επιλογή, ενώ έβλεπα μπροστά μου το πρόβλημα να μπω σε ένα αυτοκίνητο όπου ο οδηγό του δεν ήταν σε νυφάλια κατάσταση. Mm. Και αυτό Και με σημαίνει? κράτησε έξι μήνε στο νοσοκομείο. Ξάπλα, να το πω καλύτερα. Γιατί είχαμε ένα ατύχημα. Η σοφή φωνή υπήρξε. Έκανα όμω τη λάθος επιλογή. Τι είναι αυτό, Και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Να πω πώ συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει μία κατάσταση σε νοητικό επίπεδο η οποία δουλεύει σε διαφορετικές συχνότητες. Σίγουρα υπάρχουν οι συχνότητε σε σχέση με την εγρήγορση όσον αφορά το νευρικό μα σύστημα, τη λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτό όμω υπάρχει και σε ένα επίπεδο το οποίο έχει να κάνει με ένα χαμηλότερο σε ανάπτυξη επίπεδο και σε υψηλότερο σε ανάπτυξη επίπεδο. Δηλαδή, α πούμε ότι είναι ο ενστικτόδη μηχανισμό μα και ο λογικό μηχανισμό μα. Προ Θεού δεν λέω ότι ο ενστικτόδη δεν είναι χρήσιμο, αλλά δεν μπορεί να είναι πάντα εκεί. Και ενδιάμεσα σε αυτέ τι δύο καταστάσει υπάρχει και μια μεσαία κατάσταση. Πρακτικά αυτό βιολογικά λέγεται εγκέφαλος, ο μετεχμιακό εγκέφαλο. Ο οποίο φιλοξενεί κάποιε δομέ μέσα, οι οποίε πληροφορούν τα συναισθήματά μα, του αυτοματισμού μα, τι μνήμε μα. Και αυτό πολλέ φορέ είναι αυτό που υπερισχύει λειτουργικά, Άρα, ένα κομμάτι είναι η συχνότητα του εγκεφάλου που θα σε πιάσει για να κάνει την κατάλληλη σκέψη. Με λίγα λόγια, μέσα κουρασμένο, ξενυχτισμένο, η συχνότητα του εγκεφαλού σου ε, δεν είναι η κατάλληλη τη στιγμή που πρέπει να είσαι παραγωγικό. Γιατί αφού έχει κουράσει τον οργανισμό, να, ο εγκεφάλο ναι. παράγει κάτι άλλο, ζητάει κάτι άλλο. Και το άλλο κομμάτι είναι θέμα προπόνηση. Αν πολλέ φορέ έχει πει αυτό το πράγμα, ο εγκέφαλό σου θα σου οδηγήσει αυτόματα εκεί. Και αν δεν είναι αφυπνισμένη η συχνότητα που λέμε τη ανώτερη δομή που λέγεται λογική. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα λειτουργήσει μέσα από τη σοφή πλευρά σου. Τώρα, χρειάζεται να κάνω κάτι εδώ πέρα, ένα ξεκαθάρισμα. Διότι κάποιο κάλλιστα μπορούσε να σκεφτεί, περίμενε. Κάποιε φορέ διαλέγω με αυτό το πράγμα που λέγεται καρδιά. Δεν είναι αυτό σοφό? Είναι σοφό το μυαλό? Θέλω να πω το εξή. Αυτό που λέμε καρδιά και αυτό που λέμε μυαλό δεν βρίσκεται το ένα εδώ πάνω. και το άλλο εδώ κάτω. Η καρδιά εδώ και το κεφάλι εδώ. Εδώ πέρα υπάρχει μόνο ένα όργανο που είναι βαλβίδα και σπρώχνει το αίμα. Άσχετα να σφιγγόμαστε εδώ, είναι θέμα νευρικού συστήματο. Αυτό που λέμε καρδιά και μυαλό ουσιαστικά βρίσκεται όλο εδώ. Και πολύ είναι αυτό που είπαμε τεχνιακό εγκέφαλο και λογικό εγκέφαλο. Θα πει κάποιο λοιπόν, μπορεί η καρδιά να μην είναι σοφή και να είναι σοφό το μυαλό. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για λογική, μιλάμε για λογική, όχι για το παράλογο. Δηλαδή τη λογική η οποία πάντα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το ένα και ένα θα κάνουν πάντα δύο. Αυτή λέει η λογική μα. Έτσι δεν είναι. Η καρδιά μα μπορεί να πει και άλλα πράγματα. Όχι απαραίτητα άλλα, αλλά μπορεί να πει και άλλα πράγματα. Οπότε, θέλω να μοιραστώ μαζί σα μία τεχνολογία η οποία θα βοηθήσει να μιλήσουμε λίγο καλύτερα για αυτά τα στάδια και για το τι μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο για να μπορέσει να ακούσει το σοφό του εαυτό. Ωραία. Και πριν το κάνει αυτό, θέλω να σε ρωτήσω το εξή παρατηρείς κάποιον διαχωρισμό μεταξύ αυτού και μεταξύ αυτού του οποίου θα ονομάζαμε ως πρόθεση, ως διέστηση στο να κάνουμε τα πράγματα. Mm -hmm. Ή πώ το αντιλαμβάνεσαι εσύ το κομμάτι της διέστησης, δηλαδή αυτό το οποίο νιώθω ότι θέλω να κάνω, αυτό το οποίο νιώθω ότι πρέπει να κάνω, δεν ξέρω αν μπορώ να το κατηγοροποιήσω κάπου ανάμεσα σε μυαλό ή σε καρδιά, αλλά θα μπορούσα να το πω αυτό το οποίο τελικά νιώθω ότι πρέπει να γίνει. Το τι λέει η διέστησή μου. Αυτό το κομμάτι υπησέρχεται μέσα σε αυτό το οποίο αναφέρει κάπω. Κατηγοροποιείται κάπου. Σαφώ. Σαφώ. Σαφώς, 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 σαφώς βρίσκεται εκεί πέρα μέσα. Διότι είναι διεργασίε οι οποίε έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκεπτόμαστε τα πράγματα και οι δύο. Δεν είναι απαραίτητο όμω ότι θα έρθουν από την κατάλληλη πηγή αυτέ οι διαδικασίε. Και μιλάω για το κομμάτι πρόθεση τώρα κύριος, για το κομμάτι διέστηση και είναι πολύ ωραίο που με ρωτάς για το κομμάτι διέστηση διότι νομίζω ότι όποιος μας ακούσει μπορεί να του έρθουν κάποιες καλές ιδέες γύρω από το κομμάτι διέστηση διότι είχα αυτή την απορία όπως είπα στην πορεία μου και... Το αντιλήφθηκα κάπω διαφορετικά και μου το επιβεβαίωσε το κάθισμά μου μέσα σε ένα φιλοσοφικό πλαίσιο, mm -hmm. το οποίο είχε να κάνει με μια συγκεκριμένη φιλοσοφική διαδρομή, τάση. Όπου είναι πολύ ξεκάθαρο πια το τι είναι η διέστηση ακριβώ. Δεν είναι κάτι παραμυθένιο, δεν είναι διαισθάνομαι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε θα μιλήσω λίγο φιλοσοφικά για κάποια πράγματα, κάποιου που θα εξηγήσω πολύ Ωραία. απλά τι, ακριβ, τι ακριβώ είναι. Οπότε, να ξεκινήσω από το κομμάτι πρόθεση. Η πρόθεση δεν σημαίνει ότι πάντα έρχεται από τη σοφή φωνή. Γιατί αν η πρόθεσή μου εμένα είναι, χωρί να ξέρω καθόλου να κάνω σκι του βουνού, να μάθω εκείνη την ημέρα και επειδή παρασύρωμαι Σωστή, από την ωραία. επιθυμία μου από κάποιου που κατεβαίνουν γρήγορα το βουνό με τα σκι και πάω, επειδή έχω την πρόθεση να μάθω να το κάνω κι εγώ, θα τσακιστώ. Άρα η πρόθεση δεν έχει λογικό προσδιορισμό εδώ πέρα. Είναι παράλογο να θέλει να κινηθεί σύμφωνα με κάποιον άλλον. Και αν φύγουμε από το παράδειγμα του σκιέρ, μπορούμε αυτό να το βρούμε στην επιθυμία των ανθρώπων για εξέλιξη. Όταν βλέπει έναν άνθρωπο εξελιγμένο, γιατί έχουμε πολλά ρολμόντελ στην εποχή μα και λέει: Να, ο τάδε επιτυχημένο, να, ο άλλο επιτυχημένο. Και ξαφνικά πα εσύ να κινηθεί με αυτή την ταχύτητα. Καίγεσαι. Για γιατί μπορεί να μην έχει το background, μπορεί να μην έχει την αντοχή ακόμα, την εκπαίδευση ίσω. Άρα, το καλύτερο είναι να φιλτράρει την πρόθεσή σου μέσα από το μέτρο τη λογική. Να δει. Όχι, okay, είναι δυνατόν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι λόγω τη παρορμητική φύση του ενστικτόδου εγκέφαλου παρασυρώμαστε και κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μα ταιριάζουν. Και αν θέλει, αυτό είναι που δημιουργεί την κόποση και τελικά την αίσθηση ματέωση στον άνθρωπο. Οπότε, όταν φύγουμε από το κομμάτι πρόθεση, που 100% πρέπει να κινείται από κάποια λογική, έτσι, και όταν λέω τη λογική, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κάτι στεγνό από συναισθήματα. Συμφωνώ ότι είναι λογικό να τρέφω το σεβασμό, τη δικαιοσύνη, την καλοσύνη, τη συμπάθεια, την αλληλεγγύη. Δεν είναι λογικό. Αυτά είναι συναισθήματα. Συμφωνεί ότι είναι παράλογο να κινούμε μέσα από το θυμό, τη ζήλια, το φθόνο, την κακία. Συναισθήματα κι όμως, και αυτά. Σωστά. Άρα θα λέγαμε ότι η λογική μα είναι λογικό ω τη φύση που είμαστε, γι' αυτό την έχουμε ανάγκη τη φύση μα σε κάτι το οποίο το λέμε το μεγαλύτερο. Το Θεό, δεν ξέρω εγώ. ποιο είναι, είναι το μοντέλο εκεί πέρα, έτσι. Οι συναισθήματα, είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι συνέστημα, αλλά είναι λογικό να κινείσαι από την αγάπη και όχι από το μίσο. Σωστό. Βάσει τη φύση μα. Τώρα, αν βάσει φύση μα σημαίνει και το άλλο, 100%. Αλλά έχουμε τη λογική να επεξεργαστούμε τι είναι καλύτερο. Τι είναι καλύτερο. Άρα υπάρχουν λογικά συναισθήματα. Οπότε για να καταλάβουν και οι ακροατέ μα, όταν λέω με τη λογική το ένα και να κάνουν δύο, δεν εννοούμε κάτι που είναι στεγνό από συναισθήματα, απλά είναι ποια συναισθήματα. Να είναι τα συναισθήματα τα οποία πηγάζουν από αξίε όπω τις αναφέρει ο Αριστοτέλης. Ε? Δικαιοσύνη, σοφροσύνη κλπ. 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 Συνεχίζοντα λοιπόν με το κομμάτι τη διέστηση. Η διέστηση, ε, είναι, είναι, κάτι το οποίο οι άνθρωποι το θεωρούν κάτι supernatural, ότι είναι υπερφυσικό, με, μεταφυσικό, υπερφυσικό του υπερφυσικού. Ναι, ίσως επειδή δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, ε, από πού προκύπτει και... Ακριβώς. Και λέει πολλές φορές ο άλλος, λέει, έχω τη διέστηση ότι θα γίνει αυτό. Και λέω εγώ, και πού το ξέρεις, α, δεν γίνει, το έχω δει το έργο. Αυτό λέγεται διέστηση, λέγεται πρόβλεψη, λέγεται μαντεύω, Σωστό. λέγεται μαντεία. Δεν λέγεται διέστηση. Hm? Άρα, αν κοιτάξουμε τη γλώσσα, διέστηση έχοντας το, δελτα, το δι, το διά μπροστά, γιατί αυτή είναι η ρίζα, είναι μέσα από την αίσθηση. Άρα πέραν από την αίσθηση του φυσικού επίπεδου. Ποιες είναι οι αισθήσει του φυσικού επίπεδου? Έχουμε πέντε αισθήσει. σωστά. Γι' αυτό και πολλές φορές λένε τη διαισθήση ή έκτη αίσθηση. Ναι, ναι, απόλυτα σωστό. Έχουμε πέντε αισθήσει. Και μιλάμε για κάτι το οποίο είναι διέστηση, δηλαδή είναι μέσα από τι αισθήσει. Όχι οι αισθήσει, κάτι πέρα από τι αισθήσει ουσιαστικά. Τι είναι λοιπόν αυτό, θα το αφήσουμε μήνυμα για το επόμενο podcast. Ναι. <laughs> είμαστε όχι, σύμφωνοι πάντω. Άμα θέλουν να το κάνουμε, όχι, να κάνουμε partout. Πάρτο... Θα το πω, θα το πω. <laughs> λοιπόν, <laughs> ε, θα εξηγήσω πρώτα αυτό το πλαίσιο. Εγώ έχω ασχοληθεί με το κομμάτι τη φιλοσοφία τη yoga, και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτό η... που λέμε yoga δεν είναι τα χέρια πάνω κάτω και διαφορετικέ θέσει, <laughs> Είναι ένα που τεράστιο που φιλοσοφικό πλαίσιο. Τεράστιο. Υπάρχει κάποιο κομμάτι τη yoga που εξειδικεύεσαι συγκεκριμένα. Όχι, γιατί όταν κάνεις γιόγκα είναι ένα πράγμα όλο. Δεν μπορείς να το διαχωρίσεις. Δεν, δε, ναι, δεν δε διαχωρίζεται. Ε, μετά από κάποιο καιρό δεν μπορεί να διαχωριστεί. Όπως δεν μπορείς να πεις, σου λέει άλλο τι γιόγκα κάνεις και δεν, δεν, μπορείς να πεις τι γιόγκα κάνεις. Η γιόγκα είναι ένα πράγμα. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά στυλ πρακτικής όσον mm -hmm. αφορά αυτό που λέγεται χάθα γιόγκα του σωματικού επίπεδου γιατί ο κάθε δάσκαλος δίδαξε αυτά αλλά το σώμα αυτό το φιλοσοφικό είναι ένα πράγμα. Ωραία. Και κατευθύνεται μόνο προ μία κατεύθυνση. Και αυτό λέγεται self-realization. Ε, συγγνώμη, για την αυτοπραγμάτωση. Μόνο αυτό κάνει η yoga. Τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι τα εργαλεία τη yoga. Για να μην τον μπερδεύουμε, όχι, λέω. Ναι, ναι, ναι. ναι είναι είναι ένα ναι, σώμα ναι, ναι. φιλοσοφικό. Γιατί μην νομίζει ότι υπάρχει και εκεί έξω έχει καταστεί σαφέ τι ακριβώ είναι η yoga, ή αυτό που μα λέει τώρα ότι είναι τα εργαλεία, ότι όσοι άνθρωποι δεν έχουμε κάνει yoga ή δεν γνωρίζουν παραπάνω πράγματα, ότι μπορούμε να το αντιληφθούμε. Οπότε είναι πολύ ωραίο που το. Ναι, είναι πολύ σημαντικό διότι διαχωρίζονται οι άνθρωποι, επειδή ξέρω έχω αυτή την εμπειρία και ασχολούμαι με τη yoga. 30 χρόνια πλάς. Οκ, okay, αρκετά. Ναι. Ε, <laughs> έχω συναντήσει πολλές εκδοχές και μάλιστα έχω βρεθεί και εγώ στις αρχές μου στην Ινδία να λέω κάνω αυτό, κάνω και είναι, κάνω το άλλο, μέχρι να καταλάβω, είναι δίκαιο, το καταλαβαίνεις αργότερα. Και επίση καταλαβαίνεις ότι αν δεν υπάρχει το διανοητικό κομμάτι της γιόγκα, δηλαδή το, το, η επιστημονική προσέγγιση γύρω από αυτό το μονοπάτι, γιατί είναι, είναι, δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με τη βιολογία μας, έχουν να κάνουν με το πώς λίγο ο ανθρώπινο εγκέφαλο, πράγματα τα οποία τα έχουν πει οι σοφοί mm. με μεταφορικές έννοιες. Γιατί τότε δεν, να σου, δεν μπορούσαν να σου πούνε για την κίνηση του διαφράγματος και τι κάνει στο, στο, στο πνευμονογαστρικό νεύρο. Δεν, ε? Αλλά ξέρουμε όταν μιλάγανε με παραβολισμού για την αφύπνιση τη θεά που ανεβαίνει επάνω, για, τα... για την αναπνοή μιλάγανε. Έτσι, και δεν είναι δικέ μου οικασίε αυτέ. Το έχω μελετήσει και με ανθρώπου οι οποίοι ξέρεις, εξεσύνε... είναι έχουν ασχοληθεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο έρευνα, να το πω έτσι, για το πώ αυτό το μονοπάτι εξελίχθηκε. Και επίση κάτι, κάτι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την φιλοσοφία αυτή. Αυτή η φιλοσοφία έχει διαφορετικά στάδια στο πώ εξελίχθηκε στο βάθο των αιώνων. Και το φανταστικό είναι ότι η επόμενη φιλοσοφία, η επόμενη τάση σκέψη δεν εχθρεύεται την προηγούμενη. Λέει, να δούμε τι καλό βρήκανε, να πατήσουμε σε αυτό για να πάμε παραπέρα. Δεν υπάρχει αυτού του είδου η φαγωμάρα και η εχθρα μεταξύ των διαφορετικών σχολών. Γι' αυτό και στην ΙΔΙΑ ακόμα και σήμερα, υπάρχουν άπειρε σχολέ και τάσει γύρω από αυτό, γιατί πραγματεύονται για κάτι που είναι η φύση του ανθρώπου, η οποία είναι τόσο πληθωρική, η οποία δεν μπορεί να την περιορίσει. Αυτό είναι. Αυτό το αυτό είναι και τίποτα άλλο είναι δόγμα. Και η γιόγκα δεν είναι δογματική. Δηλαδή, όλη αυτή η φιλοσοφία είναι, έχει, έχει να κάνει με την ελευθερία. Είναι, στη δική μου μελέτη και έρευνα, ίσω αν θέλει, είναι το πιο παλιό σύστημα προσωπικής ανάπτυξης, διότι σου λέει κάτσε, βάλε κάτω τον εαυτό σου και παρατήρησε, δώσε την προσοχή. αυτό σου ζητάει μόνο γιόγκα, δώσε την προσοχή σου γιατί αυτό που εμφανίζει είναι τα προσωπικά σου χαρακτηριστικά. Αν κάτι δεν σου ταιριάζει, χρειάζεται να το φτιάξεις και σου δίνει και την ε, πρακτική του πώς να το πετύχεις. Αυτό είναι το ένα κομμάτι όπου υπάρχει ένα στοιχείο μέσα στη φιλοσοφία αυτή και σου λέει ότι οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το πράγμα που λέγεται διαλογισμό. Και όταν είναι ο διαλογισμό, επειδή και εδώ πέρα υπάρχει μια παρερμήνευση, ο διαλογισμό είναι κάτι το οποίο. Το λέει η λέξη τι είναι. Διά του λογισμού μου. Να περάσω μέσα από τη λογική μου. Με την έννοια, όχι να περάσω με τη λογική μου και να πάω στο παράλογο, να περάσω μέσα από τι σκέψει μου, να τι φιλτράρω, να καταλάβω πώ δημιουργούνται. Και αυτό έκανε και ο Βούδα, αν θέλει. Ο Βούδα είναι ένα φιλόσοφο, δεν είναι κάποιο Θεό. Ήταν ένα φιλόσοφο, ο οποίο σε εκείνη την περίοδο και αυτό που πρόσφερε στον κόσμο ουσιαστικά ήταν ότι είπε, θα καθίσω κάτω και μα δεν καταλάβω πώ λειτουργεί αυτό εδώ, δεν σηκώνομαι από εδώ πέρα. Πρακτικά. Σαφώ υπάρχει πολύ μύθο γύρω από το τι ήταν ο Βούδα και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά σε πρακτικό επίπεδο αυτό ήταν σαν ένα γιατρό του κόσμου. Ο πρώτο ψυχολόγο, α το πούμε έτσι, ίσω. Και κάθεσε να παρατηρήσει τη σκέψη, και αυτό είναι το δεύτερο που θέλω να πω. Όσον αφορά λοιπόν τη φιλοσοφία τη Γιόγκα, υπάρχει ένα όρο που λέγεται Anahat Nandam, το οποίο σημαίνει στα σανσκριτικά unstruct sound, δηλαδή ο ήχο ο οποίο δεν έχει χτυπήσει κάτι για να ακουστεί. Υπάρχει ούτω ή άλλω. Είναι εκεί. Δεν περιμένει κάποια σκανδάλι, κάποιο event έξω για να ακουστεί. Ακούγεται όταν έχει την προσοχή σου. Είναι μια δημιουργό διαδικασία προ το τι συμβαίνει. Και πάντα υπάρχει εκεί. Διότι ζούμε σε ένα σύμπαν το οποίο έχει μια αλληλεπίδραση. Είναι ένα σύμπαν που λειτουργεί κατά τον νόμο του cause and effect. Δεν υπάρχει περίπτωση να εμφανίζεται κάτι χωρί να υπάρχει κάτι από πίσω. Οπότε, στην έννοια του ήχου μεταφορικά, του ακούσματο τη σκέψη, είναι 100% σίγουρο ότι κάτι υπάρχει από πίσω, πριν να υπάρχει αυτό που υπάρχει εκεί πέρα έξω, και έτσι δημιουργείται αυτό. Δεν είναι περίπλοκο, να το καταλάβουμε. Και αυτό είναι το ένα κομμάτι που μα δίνει το στίγμα, ότι μπορούμε κάτι να ακούσουμε εκεί. Τι να ακούσουμε όμω. Ολοκληρώνεται αυτό κατά τη δική μου άποψη, έτσι, δεν υπάρχει κάποιο βιβλίο που να το λέει έτσι, με την έννοια που έδωσαν ο Βούδας, και όλο αυτό το σύστημα το οποίο φτιάχτηκε και λένε στο βουδισμό ας πούμε ότι υπάρχει και μια έκτη αίσθηση. Η έκτη αίσθηση. Όμως η έκτη αίσθηση δεν είναι κάτι πάλι, υπερφυσικό, μεταφυσικό. Η έκτη αίσθηση αναφέρεται ξεκάθαρα σε αυτό που λέγεται the mind. Mm. Αυτή είναι η έκτη αίσθηση. Διότι αν το σκεφτούμε... Άρα όχι η διέσθηση εκεί σε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι. Η διέσθηση, η διέσθηση είναι ακριβώς αυτό το πράγμα είναι αυτή η αίσθηση. Και ποια είναι αυτή η αίσθηση? Ο νους. Γιατί αν το σκεφτούμε, βλέπουμε, ακούμε, νιώθουμε, μυρίζουμε και γευόμαστε πράγματα τα οποία δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ. Αν δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ, σημαίνει ότι οι αισθήσει μα οι φυσικέ ούτε το μυρίζουν, ούτε το γεύονται, ούτε το ακουμπάνε, ούτε το βλέπουν, αλλά εμεί νιώθουμε όλη την επίδραση. Από πού? Από αυτή την αίσθηση που λέγεται ο νους. Ο νους είναι μια αίσθηση, αν το σκεφτεί. Και το προτέρημα που έχουμε εμεί είναι ότι αυτή η αίσθηση μιλάει και μια γλώσσα. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε και από πού έρχεται και πού μπορεί να πάει. Οπότε, αν καθίσουμε και σταθούμε και παρατηρήσουμε και το εκλογικεύσουμε με προσοχή και δημιουργήσουμε άλλου όρου αφηγήματο, προφανώ αλλάζουμε νοοτροπία και μα σημαίνουν άλλα πράγματα. Άρα, η διέστηση ουσιαστικά είναι το μυαλό. Η διέστηση είναι από το μυαλό. Η διέστηση τι είναι, από πού το, το συλλαμβάνουμε. Οπότε, αν φέρουμε το unstructed sound που είπε, ο ήχο, ο οποίο δεν έχει γίνει αυτό για να ακουστεί. Πώ ακούγεται αυτό, Σε ένα μακροκοσμικό επίπεδο, και αυτό ακούγεται, που δεν, έχει παλαμ, που δεν έχει άλλη παλάμη, και αυτό ακούγεται. Συνδυάσουμε αυτό μαζί με τη διέστηση, τότε μπορούμε να πάμε πιο βαθιά μέσα στο νου μα. Οπότε, αυτό που λέω ότι πάντα υπάρχει σοφή απόφαση, αλλά δεν ακούγεται πολλές φορές ξαναλέω επιλέγεις να μην ακούσει, γιατί κάτι άλλο σε βολεύει ή κάτι άλλο έχεις μάθει γίνεται επειδή ο νους λειτουργεί σε διαφορετικές συχνότητες η φύση του εγκεφάλου μας λειτουργεί σε διαφορετικές συχνότητες άρα και το μυαλό μας και μπορώ να σου πω ποιε είναι αυτές οι συχνότητες αναφέροντας αυτό που είπα και στην αρχή λιγάκι με το πώς έρχεται η πληροφορία μέσα από αυτό το σύστημα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα καλό έδαφο να καταλάβουμε τι γίνεται. Και σίγουρα συνάδει και με τη μοντέρνα ψυχολογία αυτό. Μια ιστορία χιλιάδε χρόνια. Οπότε να πω. Με χαρά, με χαρά, mm. βέβαια. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε τρία επίπεδα νου. Το πρώτο επίπεδο νου είναι αυτό το, το οποίο στα σανσκριτικά λέγεται αχαμκάρα και έχει να κάνει με την αίσθηση του εγώ. Μην το μπερδεύουμε, ε, όποιο μα ακούει ότι δεν έχει να κάνει το... αυτό είναι εγωιστή. Που κυρίω σημαίνει είναι ατομιστή, κοιτάει τον εαυτό του, ο εγωιστή. Μιλάμε για την αίσθηση του εγώ. Δηλαδή το εγώ το έχουμε. Θέλουμε ή δεν θέλουμε το έχουμε το εγώ. Λέμε όταν εγώ είμαι. Ποιο, όπω λέγει διαφήμιση, ποιο θέλει τσίχλα, εγώ, εγώ. Πώ θα το πει αλλιώ. Έχει μια αίσθηση του εγώ. Ένα αυτοπροσδιορισμό θα λέγαμε μέσα από το εγώ. Ναι, ο αυτόματο προσδιορισμό όμω. Δηλαδή άμα πει, ποιο έκλεισε την πόρτα, εγώ θέλω Ναι, 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 ναι. Αν το έχει κάνει, θα πει εγώ, αυτόματα. Άρα αυτό είναι ο αυτόματος προσδιορισμός του είμαι εδώ, είμαι εγώ. Τώρα, το εγώ έχει πάνω του πάρα πολλές ετικέτες. Έτσι. Γιατί καθώς μεγαλώνουμε τη ζωή μας, στη ζωή μας, όταν είσαι μωρό και το, το εγώ έχει να κάνει μόνο το τι είναι η παρουσία σου. Μετά μπορεί το εγώ να έχει να κάνει με το όνομά σου, με την οικογένειά σου, με τη δουλειά σου, με το τι σπούδασες, με το ποιο είναι ο φίλος σου, η φίλη σου. Κουμπούνουν πάρα πολλέ ετικέτε. Με την καλή σου εμπειρία, με την κακή σου εμπειρία. Κουμπούν συνέχεια ετικέτε. Γιατί η δουλειά του εγώ είναι να βάζει να κάνει labeling. Και σε πολλέ περιπτώσει, παρένθεση, όταν αυτό που αισθάνομαι, που βιώνω, δεν είναι κατάλληλο για το ποιο θέλω να είμαι, πρέπει να γυρίσει να κοιτάξει τι ετικέτα έχει βάλει. Γιατί η ετικέτα γράφει πάνω κάτι. Γραφεί πιπέρι, αλάτι, τετράδιο αριθμητική ή τετράδιο γραμματική. Σωστά. Κάτι γράφει η ετικέτα. Αλλά αν δεν σε βολεύει πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά την ετικέτα. Συνεχίζοντας λοιπόν μετά την ετικητοποίηση και το κομμάτι του εγώ που είναι το αχαμκάρα, πάμε σε ένα πιο υψηλό επίπεδο νου, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα πάρα πολύ ε, πρόσφορο έδαφος που μαθαίνει, εκπαιδεύεται, όχι βέβαια πάντα με τον καλό κατάλληλο τρόπο. Και αυτό λέγεται μάνας, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει στην κυριολεξία στα σανσκριτικά mind, είναι το μυαλό. Το μυαλό όμως τι είναι. Τι το μυαλό. Το μυαλό είναι δεδομένα. Ο εγκέφαλο είναι ένα σύστημα αποθήκευση πληροφορία. Δεν διαγράφει πράγματα, άσχετα αν εμεί δεν τα θυμόμαστε. Όλα καταγράφονται και είναι ένα σύστημα αποθήκευ... αποθήκευση. Και μέσα στο ίδιο σύστημα, α πούμε ότι είναι ένα σκληρό δίσκο, όταν ζητήσει κάτι, πάει και το κάνει. Σωστά. Δεν το κάνει όμω πάντα καλά. Δηλαδή, αν έχει πει ότι θα κάνει διατροφή και κάθε φορά που με κάτι γίνεται, δεν ξέρω τι γίνεται, ανοίγει τον τουλάπι με τα κουλουράκια, αυτό είναι από το σκληρό δίσκο. Δεν ναι, έρχεται ναι, από αλλού. Υπάρχει κάπου ένα βραχυκλώμα Ναι, <laughs> όχι. Είναι καταγραφή, δεν είναι κύκλωμα. <laughs> Του το έχει μάθει πάρα πολύ. Όχι καλά. ενώ δεν λειτουργεί <laughs> αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω. <laughs> ναι, ναι, Έχει ναι. εκπαιδεύσει τον εαυτό σου ουσιαστικά να λειτουργεί ως έτσι. Γιατί έχει επιλέξει, έχει αποφασίσει κάποια στιγμή στον χρόνο την πρώτη φορά να λειτουργήσει έτσι. Και προφανώ στην περίπτωση αυτή που μιλάμε για το φαγητό, πα και κάνει κάτι το οποίο δεν είναι οδυνηρό, είναι ευχάριστο. Γιατί η γεύση, το κουλουράκι ή το τσοκολατάκι είναι, είναι ευχάριστο. Άρα σου λέει ο εγκέφαλο, καλά περνάμε. Φάει κι άλλο. Πηγαίνει και το τόσο σχεδά. Και την επόμενη φορά που θα συνηθισμένο, κάνουν το αρκετέ φορέ και γίνεται εσύ. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι την επόμενη φορά που θα στεναχωρηθεί, δεν είναι πια. Σκέψη δομημένη, ναι. Αλλά ακόμα και όταν είναι αυτοματοποιημένη η σκέψη, την ώρα που κάνει την πάυση και σκεφτεί, είναι χρήσιμο να φάω το κουλούράκι ή όχι. Η σοφή φωνή θα ακουστεί τώρα. Είτε την ακούγεται δυνατά, είτε την αγνοεί. Άρα το να ξυπνήσει το σοφό σου εαυτό για το θέμα που είμαστε εδώ πέρα, για να ακουστεί αυτή η φωνή του σοφού εαυτού, χρειάζεται να κάνει κάτι. Θα πω ότι χρειάζεται να κάνει. Και συνδέεται με το επόμενο στάδιο. Το επόμενο πιο υψηλό στάδιο από αυτό το οποίο έχει τις δομημένες καταστάσεις, τα mental constructs όπως λέω, ναι, ναι. τις καταστάσεις, που λέγεται manas, mind, είναι κάτι πιο υψηλό, το οποίο στα σανσκριτικά λέγεται buddhi. Το buddhi είναι το κομμάτι του εγκεφάλου μας, το οποίο και της φύσης, Αυτού που λέμε νους, τις που ψάχνει να βρει τη λύση όταν υπάρχει πρόβλημα. Που λέει, ας το εξετάσω, να δω τι έχει γίνει, είναι ok ή δεν είναι ok, είναι ηθικό ή δεν είναι ηθικό, είναι κατάλληλο ή δεν είναι κατάλληλο και επιλέγει την κατάλληλη εκδοχή, γιατί είναι προϊόν υψηλότερης δραστηριότητα, λογική σας το πούμε. Όμως η λογική πράξη είναι κατάληξη αυτής της διαδικασίας, δεν είναι αυτή καθ' αυτή η πράξη, είναι το κομμάτι που οδηγεί στην πράξη τον Μπούντι, και είναι η στιγμή που επιλέγεις να λειτουργήσει σε ανώτερο επίπεδο και επιλέγεις να κάνεις αυτό που η λέξη ετυμολογικά σημαίνει. Το οποίο και μεταφραστικά. Και σημαίνει το μπούντι αφύπνιση. Το μπούντι σημαίνει ξυπνάω. Γι' αυτό και αυτός ο οποίος είναι ο αφυπνισμένος λέγεται μπούντα. Okay. Ο Βούδας Λέγεται. Make sense. Ε, το όνομα ήταν Σιντάρτα, του συγκεκριμένου που. του φιλόσοφου. Ναι, 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 ναι. Ήταν Σιντάρτα, λέγοντα. Σιντάρτα ε, αλλά τον λένε Βούδα και δεν είναι ο μόνο, έχουν υπά, υπάρξει διάφοροι Βούδε. Ποιο είναι. Ο, ο Βούδα είναι τίτλο, σημαίνει ο αφυπνισμένο. Ποιο είναι αυτό που δουλεύει σε υψηλότερο επίπεδο, σε ανώτερο επίπεδο, που εφαρμόζει ηθικέ, αρετέ, συναισθήματα τα οποία είναι η αγάπη, το compassion που λένε. Ε? Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε αυτή η κατάσταση νοητική είναι η σοφή φωνή μας και πιστεύω ότι σαν ανθρώπινη φύση, αν θέλουμε να εξελιχθούμε, αυτό πρέπει να προσεγγίσουμε, γιατί εκεί πέρα βρίσκεται η πηγή μιας καλής νοοτροπίας, όπου όταν κάνεις ερμηνεία του κόσμου σου, δεν την κάνεις από τον αυτοματισμό σου, α, έγινε τότε αυτό, άρα θα ξαναγίνει, και προφανώς δεν μιλάω για πράγματα, ακούμπησα τη φωτιά, ας πάω να ξαναδοκιμάσω να δω αν καίει, προφανώς θα καίει, δεν λέω για αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Οπότε, είναι πολύ χρήσιμο να σταθούμε και έχω τα εργαλεία να μοιραστώ μαζί σας πώς προτείνω εγώ να γίνεται αυτή η ενεργοποίηση του, σοφού μας εαυτού όπου θα οδηγήσει κάποιον σε καλά αποτελέσματα τα οποία είναι πρακτικά είναι καθημερινά. Δεν μιλάμε για φιλοσοφίες εδώ που δεν συσχετίζονται με το ποιοι είμαστε σήμερα γιατί ό,τι και αν υποβούδας με όλο τον σεβασμό, αν δεν έχει χρησιμότητα στη σημερινή ζωή. Ναι, 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 ναι. Έτσι, είναι. Αλλά αυτά είναι πανανθρώπινε αξίε και αντιλήψει οι οποίε. Γιατί ζητάμε την εξέλιξη άραγε, Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει. Όπω είπα Αριστοτέλη, αν δεν ξέρει ότι υπάρχει, δεν ψάχνει. Δεν το είπα έτσι, αλλά ε, αυτό είναι. Θα μα πει ένα εργαλείο από αυτά. Βεβαίω. Πε μα ένα εργαλείο και. Το... Τα επόμενα εργαλεία μάλλον θα κάνουμε επόμενο μεθ' επόμενο podcast. Το, το εργαλείο, το, το, καλύτερο εργαλείο είναι η παύση. Να υιοθετήσει τη συνήθεια τη παύση. Να κάνει μια παύση η οποία θα είναι, ξέρω 10 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα. Αρκεί αυτό το μικρό χρονικό ναι, διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Μέσα σε αυτό το διάστημα όμω δεν καθίσει να, να κοιτά, ξέρω εγώ, χωρί σκοπό. Η παύση γίνεται με σκοπό. Θέλει ένα ερώτημα ή δύο διαφορετικά ερωτήματα. Έχω ακούσει καλά ή το ίδιο ερώτημα διαφορετικά είναι αλήθεια αυτό. Είτε το ακούς στο μυαλό σου είτε το ακούς έξω από το μυαλό σου. Έρχεται κάποιο παιδάκι μου και σου επιτίθεται, σε προσβάλλει, σε χλεβάζει. Έτσι. Και σου λέει το μυαλό σου τώρα. Σε πρόσβαλε αυτό. Και λε, παύση. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, ό,τι όνομα πει ο άλλο σημαίνει ότι εγώ είμαι. Πώ γίνεται αυτό, προ τα μέσα. Ή εξέτασε το μόνο προ τα έξω. Λέει άλλο κάτι και πες να τσεκάρω. Ένα reality check που λέω. Ένα τσεκ με την πραγματικότητα. Είναι αλήθεια αυτό. Γιατί αν δεν είναι αλήθεια, αν δεν είναι δίκαιο και πάνω απ' όλα εγώ δεν είμαι σύμφωνο, γιατί το αγοράζω σε Αυτό θα στο προσφέρει η πάυση. Όταν απαντά, όταν πα να σε αναστραφεί, για, γιατί κάνει ερμηνεία του κόσμου. Και όταν πα αυτόματα και το πει, ξέρει, σε προσβάλλει και λέει κάτι και του πει κατευθείαν, τι λε εγώ, είμαι...» εκεί είναι ο χαμηλότερο εγκέφαλο. Σίγουρα δεν είναι η λογική σου. Γιατί ποια είναι η λογική, ότι αυτό που λέει ο άλλο είσαι όντω. Το άλλο είναι ότι μέσα στην πάυση ευφυά πει, Πραγματικά με ενδιαφέρει αυτό, έχει αξία για μένα. Γιατί αν έχει αξία για σένα, να καθίσει να το σκεφτεί. Και μπορεί στην περίπτωση, αν χρησιμοποιήσουμε το κομμάτι του ότι κάτι σε δυσκόλεψε εκεί έξω, μπορεί να μην προσβολεί κάτι άλλο, να γυρίσει προ τον εαυτό σου και να πει: Δεν συμφωνώ, ή έξω να πει: Δεν συμφωνώ. Θα το σκεφτώ όμω. Υπάρχει βιασύνη. Βιασύνη έχει μόνο να χάσει το πλοίο, και εκεί πέρα είναι προφανέ. Φεύγει το πλοίο, το χάνει. Όλα τα υπόλοιπα είναι σκευάσματα νοητικά. Οφείλει μέσα στην πάυση αυτή να κάνεις αυτά τα ερωτήματα. Πάντως, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, και όντω μήπως να προγραμματίσουμε ένα επόμενο podcast, το Αύγουστο που μας πέρασε έκανα μια άλλη πάυση, 12 ημερών, όχι 10 δευτερολέπτων, που πήγα σε ένα retreat στην Ιταλία, οπότε κάποιε από τις έννοιες που αναφέρεις, ξέρεις μου, είναι πολύ οικίες, όπου εκεί και το έχω ξανααναφέρει σε, σε podcast. Είχαμε αφωνία 12 μέρε, δεν είχαμε οπτική επαφή, δεν είχαμε βιβλία, δεν είχαμε τίποτα που θα μα τραβούσε την προσοχή, θα μα αποσπούσε, μάλλον, από τον διαλογισμό. Έξι ώρε διαλογισμό την ημέρα. Βιπάσανα. Δεν, δεν ήταν βιπάσανα, okay. αλλά έμοιαζε, ήταν κοντά σε αυτό, αλλά δεν ήταν βιπάσανα. Okay. Είχε φαγητό πρωί και μεσημέρι, βίγκαν φαγητό, βράδυ είχε μόνο ό,τι τρώνε και οι βουδιστέ μοναχοί, τσάι και φρούτα, για να μην. Μακρολογώ, αυτή η παύση αυτών των ημερών, τώρα, αρκετούς μήνες μετά, με συντροφεύει ακόμα. Συνέ, τα, τα θετικά αποτελέσματα, οι θετικές συνέπειες αυτής της επιλογής εκεί πίσω, οπότε, ξέρεις, νομίζω αν κάναμε το podcast πριν από αυτό, μπορεί να αντιλαμβανόμουν διαφορετικά τις τοποθετήσεις σου ή το κομμάτι της παύσης, οπότε χαίρομαι που το νιώθω τουλάχιστον πιο οικείο πλέον. Πολλή λοιπόν, ανα, πολλά, πολλά από αυτά τα οποία λέω έχουν αναδυθεί σε μένα μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Έχω κάνει τέτοια δεκαήμερα πολλά. Mm. Πολλά. Και μεγαλύτερα. Έχω κάνει και μήνα. Και πραγματικά εκεί πέρα αναδύεται το, το βλέπει βλέπεις στο μυαλό σου μπροστά σου. Και δεν λέω ότι όσο περνάει ο καιρό γίνεται καλύτερο, μπορεί την τέταρτη, πέμπτη φορά να είναι πιο δύσκολη από την πρώτη. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωφέλιμη διαδικασία. Και έκανα κι εγώ μέχρι προ-κορονοϊού έκανα τέτοια retreat πιο μικρά, που τα έλεγα. Ήταν retreat σιωπή. Ωραίο. Ο ήχο τη Ιωπή τα ονόμαζα και ερχόντουσαν οι άνθρωποι και μέναμε για τρει μέρε. Και κάποιοι λέγανε: Πώ, από τρει μέρε πώ, και η αλήθεια είναι ότι συναντά μια τέτοια πτυχή τη πραγματικότητα του εαυτού σου, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγοντα λέγανε: Πώ, μακάρι να ήταν μερικέ μέρε ακόμα. Άνθρωποι που λέγανε: Μαν, πώς θα το σκέφτεσαι. Παρ' όλα αυτά ήρθανε. Οπότε ενθαρρύνω οποιονδήποτε να το προσφέρει στον εαυτό του, δεν χρειάζεται να πάει σε ένα ρητρί, να το κάνει μόνο του, να διαλέξει μια μέρα που θα αποσυρθεί. Δηλαδή. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Συνηθίζω να κλείνω με αυτήν εδώ την ερώτηση, όπου τον τελευταίο καιρό αρχίζω και εγώ ίδιος να την αμφισβητώ, όπως λέω. Ωστόσο, την έχουμε, ακόμα την υποστηρίζω, αλλά είμαι σε μια διαδικασία που την σκέφτομαι ξανά από την αρχή. Λοιπόν, στη ζωή μας σε η πιόνια, είχε πει ο Ναπολέων Βοναπάρτης, τι πιστεύεις γι' αυτό. Θα πω ότι πιστεύω και στηρίζεται στην εμπειρία που έχω, διότι το αγαπημένο μου παιχνίδι που παίζω πάντα, σχεδόν καθημερινά, είναι το σκάκι. Δεν υπάρχει το ένα χωρί το άλλο, επάνω στη σκακέρα. Όλα χρειάζονται και το καθένα παίζει το ρόλο του. Γιατί δεν έχουν λόγο ύπαρξη τα πιόνια, αν δεν υπάρχει βασιλιά. Και ο βασιλιά μπορεί να μην υπάρχει, αν δεν υπάρχουν μπροστά του τα πιόνια. Οπότε θα πρέπει να είμαστε συμπεριληπτικοί, θα πρέπει να έχουμε σεβασμό σε όλε τι βαθμίδε σε όλα τα ενδιαφέροντα, σαφώ να κρίνουμε τι μα κάνει και τι δεν μα κάνει, αλλά επάνω σε αυτή τη σκαγέρα που λέγεται ζωή, κάποιε φορέ γινόμαστε πιόνια και κάποιε φορέ γινόμαστε βασιλιάδε. Η ουσία είναι να γινόμαστε με τη θέλησή μα, γιατί ξέρουμε ότι το ένα υπηρετεί το άλλο. Αλλιώ το να γίνει πιόνι χωρί να θε να υπηρετήσει πραγματικά αυτό που για σένα έχει βασιλική αξία δεν έχει νόημα. Οπότε το να είσαι βασιλιά και να έχει ανθρώπου οι οποίοι δεν εκτιμά τη θέση που έχουν πάρει εκείνη τη στιγμή στη ζωή σου, πάλι δεν έχει νόημα. Οπότε πρέπει να περνάμε αναγκαστικά γιατί αυτό είναι η σκακέρα τη ζωή από όλου του ρόλου και σε κάθε ρόλο να ε, πρεσβεύουμε πιο υψηλέ αξίε. Υπέροχη ερμηνεία. Όντω, η σκακέρα είναι η ζωή μα. Και πολλέ φορέ μου στέλνουν και μου λένε Απόστολε, όταν τελειώσει το παιχνίδι ο βασιλιάς και το πιόνι μπαίνουν στην ίδια, στο ίδιο κουτί με την έννοια ότι, ότι είναι ισότιμοι. Ωστόσο, λέω, όταν τελειώσει το παιχνίδι τελειώνει και η ζωή μας. Οπότε είναι σημαντικό όσο είμαστε εν ζωή να αντιλαμβανόμαστε αυτούς τους ρόλους και ένα από τα πιο όμορφα πράγματα είναι αυτό το οποίο είπες ότι όταν στη ζωή μας περνάμε από αυτόν τον ρόλο Είμαστε πιόνια να υπηρετούμε αυτή την αξία όταν αναγνωρίζουμε σε κάποιον αυ αυτή τη βασιλική, αυτή την διαφορετική, αυτή την ξεχωριστή ίσως προσέγγιση με αγάπη, με καθαρότητα, με αγνότητα και ξέροντας κάθε στιγμή γιατί έχουμε τον εκάστοτε ρόλο. Πολύ ωραία η ερμηνεία, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πάρα, μα πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήτανε και ανανεώνουμε τη, το, τη συζήτησή μας για το επόμενό μας podcast. Κάθε Τετάρτη, 5 ώρα το πρωί, μπορείτε να ακούτε, να μας βρίσκετε ένα νέο podcast διαθέσιμο σε Spotify, Apple και Google Podcasts. Θα χαρούμε, εφόσον απολαμβάνετε αυτό το οποίο ακούτε, να μας αφήσετε εκεί την ανατροφοδότησή σας στο Spotify. Και σήμερα είχαμε μαζί μας τον χορηγό της εκπομπής μας, τις εκδόσεις Keybooks και Κωνσταντίνε. Κλείνουμε συνήθω μαζί με τους καλεσμένους και τις καλεσμένες μας, λέγοντας μαζί μέχρι την επόμενη φορά Keep Speaking ω the speakers είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε <laughs> να εκφραζόμαστε λοιπόν πάμε να το πούμε μαζί με το τρία Ελένε. λοιπόν ένα δύο τρία μέχρι, μέχρι την επόμενη, επόμενη φορά, φορά keep speaking, speaking.